το μικρούλι, το μεσαίο και το μεγάλο, καταπληκτικό. Ού, γουγουγουγου, το καλό μου. Ρενιά! Έλα! Άνοιξε τη βρύση! Τώρα. Όπα, 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 κλείστη! Κλείσε, κλείσε, κλείσε! Πλημμυρίσαμε. Καλώς το. Φεύγω, Μάκα. Καλημέρα. Έλα εδώ, Λουκά! Λουκά! Έλα εδώ, παιδί μου. Σαπετσάκι, κυράκι, ντοματούλα, γαλοπούλα. Έλα, αγόρι μου, έλα, έλα. Έλα, μπουμπέ, έλα. Ξεφτύλα είναι και το να παίρνεις μηδέν, αλλά αυτό δεν σε καίει. Τι είναι πάλι αυτό? Φασολάκια, φακές, μακαρονάκια με ένα αλφάβητο. Γιατί βρε χαρά μου με σταυρώνεις έτσι, ένα ρημαδό σάντουιτς είναι. Σάντουιτς έχει και στην καντίνα, με 2 ευρώ να μου δώσεις να πάρω. Θα πάρεις αυτό χάρη, εκεί δεν ξέρω τι βάζουν μέσα. Τι να βάζουν ρε μαμά, ναρκωτικά. Μπορεί. Θα έκανε 50 ευρώ αν ήταν. Δεν είμαστε καλά, παιδί μου, που μου ξέρει και τι τιμέ. Ρε μαμά, θέλει να γίνω ρεζίλ σε όλο το σχολείο. Αν είναι να σε κοροϊδέψω, θα πα να το πει στη δασκάλα. Και το αίμα του μου θα βελτιωθεί. Κι εγώ τάπερ παίρνω, παιδί μου, στη δουλειά. Γι' αυτό πότε δεν χτυπάει το κινητό σου. Οκ. Αν δεν το πάρει, θα σε πάω εγώ στο σχολείο και θα σε φιλήσω μπροστά σε όλου. Καλά. Και τα 2 ευρώ που γλιτώνεις, άφησε τα στην άκρη. Δεν τα χρειάζεται να τα μεγαλώσω. Για τον ψυχίατρο. Κύριε Μιχάλη, τι λέει? Εδώ τα συνηθισμένα. Σάντουιτς, από την καντίνα. Εννοείται. Ναι, ναι, εννοείται. Τι έχει μέσα? Τύριο ζαμπόν ντομάτα. Καλή φάση. Εσύ δεν πήρες? Μπα, τις τελευταίες μέρες κάνω λίγο δίαιτα. Α, κατάλαβα. Τα περάκι πάλι? Άσε, άσε ρε Μιχάλη, άσε. Τι έχει μέσα? Ζαμπόν τύρι ντομάτα. Καλά, γιατί σου δίνει 2 ευρώ να πάρεις ένα φάι της προκοπής? Τι είναι, Μιχάλη? Ιδιοτροπίες, γιατί είναι δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς. Σταυροκατσάβιδο! Όχι αυτό ρε Ρένια, μπορώ να δουλέψω με αυτό, μα δεν με βοηθάς. Ναι, πάρ' το μικρό, αυτό σε μάρανε. Άνοιξε! Οπα, 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 οπα! Πλημμυρίσαμε την τύχη. Να φωνάξουμε έναν υδραυλικό, βρε Κώστα. Πετσιναδόρο! Άνοιξε! Ω, παπα, κλείσε, 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 κλείσε! Κερατό μου! Μητοτσίπηδο! Άνοιξε! Α! Εντάξει, εντάξει! Α, σιγά, σιγά! Μπράβο, αγαπούλα! Μπράβο, μωρό μου, το φτιάξες! Δεν τρέχει. Είδες που με λες μαστροχαλαστή, ε! Κοίτα να μάθεις τη δουλειά, γιατί σε βλέπω μια ζωή να κουβαλάς εργαλεία, κακόμα. Ο Μαγκάιβερ. Μαγκάιβερ! Με
εσύ ο Μαγκάιβερ, εγώ είμαι ο κύριος Γρανάζης. Νικόλα μου, δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να διαβάσεις. Δεν μπορεί, τρίτη δημοτικού έφτασες. Δεν μπορεί να κομπιάζεις την ανάγνωση. Δεν κομπιάζω. Μα τι λες τώρα. Η δασκάλα σου ζήτησε να διαβάσεις κάτι για να λυθεί η γλώσσα σου. Και έχει δίκιο. Πώς θα κυκλοφορείς αύριο μεθαύριο, ένα αλφάβητος. Θα έχει GPS. Μπράβο ρε πανέξυπνη και εσύ, θα έχει GPS. Και τις πινακίδες στον δρόμο πώς θα τις διαβάζεις. Συλλαβιστά ή θα τις διαβάζεις το GPS. Τις πινακίδες τις ξέρω. Ωραία, για διάβασέ μου τότε αυτό. Εδώ. Art. Artop. Art και artop. Αυτό λέω, ρε Νικόλα. Θα βάζεις το δάχτυλο μια ώρα από κάτω και θα συλλαβίζεις. Αρτοποιείο, λέει, αγάπη μου. Φούρνος. Α, bakery. Τι? Έτσι λένε όλοι οι φούρνοι απ' έξω. Ναι, πες μου τώρα ότι ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά. Ε, βέβαια, ρε μάνα. Αφού όλες οι πινακίδες είναι στα αγγλικά πια. Εννοείται, αν δεν ξέρεις αγγλικά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Είναι coffee shop για καφέ, flower shop για λουλούδια. Και sex shop για... Μη, Κώστα! Μαμά, ταράχτηκε. Ρενάκι μου, άσε τα πράγματα ήσυχα, τα έχεις ζαλίσει. Αχ, Κωστάκη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα με τρελάνουνε. Τι, αγαπούλα μου. Γιατί, παιδί μου, μαθαίνουμε να διαβάζουμε. Κουτούτσικο, δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ. Μπορεί κάποια μέρα να βγουν οδηγίες χρήσεως για τα παιδιά μας. Σωστό είναι αυτό, Κώστα. Γι' αυτό. Ρενιά. Έλα. Εντάξει μου, να σου πω, Ρενάκι. Τι παιδί μου? Ο γιος μας, ο μικρός ο Νικόλας. Ναι. Είναι κάτω στο σαλόνι μόνος του και διαβάζει. Ναι, το ξέρω αυτό. Δεν με κατάλαβες. Δεν κοιτάζει απλά τις φωτογραφίες. Διαβάζει το μικρό πρίγκιπα, το ξυπερί. Το ξέρω, παιδί μου. Εγώ τον κατάφερα. Ρε, Ρένια. Είσαι τρομερή. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Πώς θα καταφέρεις με τα παιδιά έτσι? Τι του είπες? Απλό ήτανε. Το είπα ή θα διαβάσει το μικρό πρίγκιπα ή το ένα νησί αργότερα. Κώστα Μπούσκα. Έλα ρε Κώστα. Έλα, μη χιούμαι τώρα. Δεν είναι χιούμαι αυτό. Έλα, Κωνσταντινού. Έλα ρε, μην είσαι παρεξηλιάς, Κωνσταντινού. Το παιδί πρέπει να το διαβάσει κι αυτό. Hasta la vista, baby. Ρε χάρη μου, βρε αγόρι μου γλυκό. Ας το παιχνίδι, διάβασε τα μαθήματά σου. Θα θυμώσει η μαμά, έλα. Μα ρε μπαμπά, δεν γίνεται να βγάλω από δύο, τέσσερα. Αφού δεν τα έχω. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Κι εγώ μην νομίζεις, 7.000 ευρώ ήταν όλα μου τα λεφτά. Αλλά πήρα δάνειο 300.000 ευρώ για να αγοράσω αυτό το σπίτι. Πώς λέγεται αυτή η πράξη? Βλακεία, χάρη μου. Hasta la vista, baby. Κατάλαβες? Κοίτα παράδειγμα, ας πούμε. Μείον ένα. Συν μείον ένα, πόσο μας κάνει? Μηδέν. Μείον δύο, χάρη, μην τον άκουσα, αφού δεν ξέρει τώρα. Ορίστε, ο Λουκάς. Που είναι σκράπα στα μαθηματικά και του χρόνου θα είστε μαζί στην ίδια τάξη. Μα τελικά πόσο κάνει? Μη δεν κάνει, αγόρι μου. Κάνουμε πρόσθεση. Γίνεται να κάνουμε πρόσθεση για να βγαίνει μικρότερο αποτέλεσμα. Γίνεται, λες, τόσο άσχετος. Μην τον ακούς. Χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' μου προσοχή. Μείον ένα. Συν μείον ένα. Πόσα μας μένουν? Κανένα. Α, γεια σου. Άρα. Μηδέν. Αυτό ήταν και ο βαθμός του μπαμπά στα μαθηματικά. Μηδέν. Τι λες, βρε ζωντόβολο, είχα 9,5 μεσόωρο. Μόνος σου το υπολόγισες? Τι εννοείς? Ξέρω εγώ, το 9,5 για σένα είναι σχετικό. Μπορεί να έχεις 3 και 4 και να έβγαλες μεσόωρο 9,5. Δεν υπάρχουν σχετικά νούμερα, τα νούμερα είναι ακριβή. Πάλι καλά που είσαι σεναριογράφος και δεν ενοχλείς τα νούμερα. Τα τηλεοπτικά. Τέτοια δεν έκανες ποτέ σου. Λοιπόν, Χάρη, άκου για να καταλάβεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν έχεις μείον και συν, κερδίζει το μείον. Όταν έχουμε μείον και μείον, κερδίζει το συν. Τόσο απλά. Δηλαδή, ρε παντογνώση, συγγνώμη δηλαδή. Δείξτε μας με τάπερ αυτό που είπες. Όχι, όχι, μπαμπά μου. Δεν μπορώ να σου το δείξω αυτό με τάπερ. Γιατί όταν εγώ πήγα σχολείο, είχε ανακαλυφθεί και το χαρτί και το μολύβι. Θα το κάνουμε με φασόλια. Έχουμε δύο φάσεις. Ρε μαμά, θέλω να με βοηθήσεις με τα μαθηματικά. Άλλα μου λέει ο μπαμπάς, άλλα μου λέει ο Λουκάς. Το Λουκά θα
άκουσες η αγάπη μου. Ο μπαμπάς είναι σκράπα στα μαθηματικά. Σκράπας είναι. Πρόσεξε. Κώστα μου. Έλα. Πόσο χρόνο είμαι εγώ, αγάπη μου. Μα τι ρωτάς, Ρέλια μου. 36. Μιλάμε για όφο. Και έτσι ακριβώς θέλουμε να παραμείνει. Γι' αυτό σου λέω, κράτα μακριά του τα βιβλία σου. Μάλιστα. Όλο και μεγαλώνει η συλλογή με τα τάπερ. Και ας πετάει ένα κάθε μέρα ο Λουκάς. Τι πες? Τίποτα, αγάπη μου, λέω. Τι θα γίνει με αυτά τα τάπερ, Ρένια? Πνιγήκαμε στο τάπερ σε αυτό το σπίτι. Που σκέφτομαι καμιά μέρα θα πεθάνω και θα με θάψεις μέσα σε τάπερ. Τι λες, αγάπη μου, θα βρω εγώ τόσο μεγάλο τάπερ και θα βάλω σε ένα μέσα? Τη συλλογή με τα εργαλεία σου θα βάλω. Μαμά. Έλα. Δεν θέλω να πάω σήμερα σχολείο. Γιατί, τι έχεις πάνει σήμερα, πονοκέφαλο? Όχι. Πυρετό? Όχι. Τότε. Ιστορία. Δεν την καταλαβαίνω, παιδί μου, αυτή την αποστροφή με την ιστορία. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο ήταν το καλύτερό μου μάθημα. Όταν πήγαινε στη σχολή, η ιστορία ήταν 50 σελίδες όλοι κι όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο σχολείο έτσι. Ανέβα τώρα να αλλάξεις. Γιατί ρε μαμά, μια χαρά είμαι. Και καλά το σχισμένο το τζιν. Το βρακί, παιδί μου, γιατί πρέπει να φαίνεται? Είναι μόδα ρε μάνα, είναι στυλ. Και θες να σε πάρω σοβαρά έτσι εκεί μέσα? Μια χαρά σοβαρά με παίρνουνε. Πρόεδρος του 15 μελούς είμαι. Ένας λόγος παραπάνω, αγάπη μου, να προσέχεις τη φοράς. Ποιος σοβαρός άνθρωπος κυκλοφορεί με το βρακί του απ' έξω? Μπορώ να σου πω τώρα? Καλημέρα. Τι να σου πω, ρε Κώστα. Τι έπαθε πρωί-πρωί? Την τύχη μου κάηκε. Νικολάκη, για πού το βάλες? Πάνω απ' έξω. Να παίξεις. Διάβασε τα μαθήματά σου. Όλα. Για πες μου, σε παρακαλώ, 5 ζώα από την οικογένεια των ελουροειδών. Μαμά ελουροειδής, μπαμπάς ελουροειδής και 3 παιδάκια. Μάλιστα. Μας δουλεύει ψηλό γαζί ο μικρός. Μπαμπά! Αγόρι μου, δουλεύω. Πήγαινε έξω να παίξεις. Μπαμπά! Μισό λεπτό δώσ' μου. Τι είναι ρε Βασάνο, τι θέλεις? Πότε θα πάω στο βιβλιοπωλείο? Να κάνουμε τι? Να πάρουμε μολύβια και στυλό. Φέτος δεν θα αγοράσουμε σχολικά είδη. Γιατί? Ξέρεις, αγόρι μου, γιατί τα λένε σχολικά είδη? Γιατί? Γιατί κάθε χρόνο τα αγοράζουμε ενώ τα έχουμε ήδη. Τι κάνετε εκεί? Δεν είπαμε όχι παιχνίδι μέχρι να τελειώσετε τη γλώσσα? Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Κανένα διάλειμμα, Χάρη. Υποσχέθηκα στη μαμά του Μιχάλη ότι θα γυρίσει σπίτι διαβασμένος. Θα τελειώσουμε πρώτα αυτό το παιχνίδι. Οπα, έπεσε το ρεύμα. Ορίστε, τέρμα το παιχνίδι. Ρε μπαμπά. Συγγνώμη, πάω να σηκώσω το ρελέ. Έλα, 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 πείτε μου, τι σας μένει? Να κλείνουμε το ρήμα υποφέρω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει, θα σε βοηθήσω εγώ. Τι, να υποφέρω? Έλα, έλα, είναι πανεύκολο, θα δείτε. Λοιπόν, πρόκειται για το ρήμα φέρω με το υπό μπροστά, εντάξει? Υποφέρω. Άντε, πάμε. Λοιπόν, υποφέρω, υποφέρεις, υποφέρω. Ναι, ναι, τον ενιστό τον έχουμε. Πάμε λοιπόν στον αόριστο. Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Καλά, καλά, εντάξει, υπόφερα. Υπέφερα, Χάρη μου, με έψιλον. Αφού είπατε είναι το ρήμα φέρω με το υπό. Ναι, στον ενεστώτα. Στον αόριστο όμως το φέρω γίνεται έφερα με το υπό μπροστά. Υποέφερα. Που συνερείται, Χάρη μου, και γίνεται υπέφερα. Έλα, πάμε. Εγώ υπέφερα. Εσύ υπέφερες, αυτός υπέφερε, εμείς υπεφέραμε. Υποφέραμε. Αφού είπατε έφερα, έψιλον. Ναι, στον ενικό αριθμό. Στον πληθυντικό όμως γίνεται φέραμε, άρα με το υπό μαζί υποφέραμε. Αυτό ξαναπες το. Λοιπόν, υποφέραμε, υποφέρατε, υπόφεραν. Υπέφεραν. Τώρα δεν είπες ότι στον πληθυντικό γίνεται όμικρον? Στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο γίνεται όμικρον. Στο τρίτο γίνεται έψιλον πάλι. Ναι. Ωραία, τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα, Χάρη. Πρέπει να κάνουμε και την παθητική φωνή. Έλα, έλα, δεν είναι τίποτα. Πάμε, υποφέρομαι. Με έψιλον πάλι. Με αλφα γιώτα. Τώρα δεν είπες ότι γίνεται έψιλον? Στην ενεργητική φωνή, παιδί μου, στην παθητική αλφα γιώτα. Καλά λέω, ναι. Αλφα γιώτα, πάντα αλφα γιώτα. Ωραία, εντάξει, μην φωνάζεις. Υποφέρεσαι. Όλα αλφα γιώτα. Όχι όλα, Χάρη μου. Η κατάληξη αλφα γιώτα, τώρα κανονικά έψιλον. Κυρία Μπουσκά,
Μας δουλεύετε! Καλά σου λέει! Άμα δεν ξέρεις, πες το! Να πάμε στη μαμά του Μιχάλη! Μια χαρά το ξέρω! Αφού έτσι γράφετε, εγώ φταίω τώρα! Μη χειρότερα δηλαδή! Να πας να βρεις αυτό που έφτιαξε γραμματική, να το ζητήσεις στα ρέστα! Άκου εκεί! Με μένα γιατί τα βάζεις? Δηλαδή δεν μου φτάνει που τρέχω όλη μέρα, έχω να απολογούμε και για τους κανόνες της γραμματικής από πάνω! Έλεος πια εδώ μέσα! Εσείς σε λίγο θα μου χρεώσετε και την τρύπα του όζοντος! Μαμά, Μανούλα, μήπως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα? Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ δεν υποφέρεσαι ούτε με έψιλον, ούτε με αλφαγιώτα. Σ' αρέσει? Εγώ το στις αμόνες μου. Δεν είναι απλό, μην νομίζεις, είναι μεταλλικό, έχει δύσκολες σύνδεσεις. Έλα εδώ, βρε! Λοιπόν, κάθισα και το σκέφτηκα. Ως πότε θα υπακούμε στις παράλογες επιθυμίες των γονιών μας? Ως πότε? Ως πότε θα μας καταπιέζουν οι γονείς μας? Μα πες τα! Ως πότε τα τάπερ θα μας ξεφτιλίζουν και θα εμποδίζουν την επικειμένη μας είσοδο στην κοινωνία? Αυτό το θεματάκι με τα τάπερ πρέπει να σταματήσει. Καλά λες, συμφωνώ μαζί σου. Νικόλα, προτιμάς τα τάπερ ή καινούργια τετράδια και μολύβια? Μέσα είμαι. Δόξα το Θεό, τόπε. Μαμά, θέλουμε καινούργια μολύβια και τετράδια. Και στυλό, κι εγώ είμαι με Φόρμουλα 1. Γιατί καλέ, τι πάθατε? Δεν το πιστεύω, χυθήκαν όλα. Κώστα, καταστροφή, χαλάσανε τα τάπερ μου. Μπράβο, σπουδαία ιδέα είχες. Χαρή, συγκεντρώσου. Έχουμε τον άγνωστο Χ και λέμε Χ συν 5 ίσον 10. Να. Και Χ μείον 5 ίσον 0. Να. Τι είναι το Χ? Είπαμε, άγνωστο. Ρε μαμά, λογικό δεν είναι. Αφού το λέμε άγνωστο Χ, άσε να είναι άγνωστο, να υπάρχει και ένα μυστήριο. Χαριάς τις βλακίες και πήγαινε πάνω να βρεις το Χ. Μα δεν μπορώ! Μπορείς, αγάπη μου, έχεις όλα τα στοιχεία, στα δίνει άσκηση. Λίγο να προσπαθήσεις, θα το βρεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε μαμά. Τότε γιατί να το λέμε άγνωστο Χ? Να το λέμε έκπληξη Χ. Τώρα δεν ξέρεις τι είναι, αλλά κάποια στιγμή θα το βρεις. Χάρη, τελειώσαμε. Πήγαινε πάνω να βρεις το Χ. Καλά. Και μόλις τελειώσω, θα πάω να βρω τον άγνωστο στρατιώτη και θα λέω: μήπως είναι ο Ανδρέας? Μήπως είναι ο Αντώνης? Ρε Θανάση, εσύ είσαι ρε ψυχή. Σέφακα, Χάρη, σέφακα. Πήγαινε να βρεις το Χ. Αυτό είναι. Νικόλα, σήκωσε το, εσύ, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Πάω να φτιάξω και το φως της κουζίνας. Ναι. Γεια σας. Κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Μπορώ να μιλήσω στον άλλο του σπιτιού, παρακαλώ? Ναι, μισό λεπτό. Μαμά, για σένα είναι. Κώστα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν καμιά τέχνη. Μαρακός, κλειδαράς, δεν ξέρω, γιατί από γράμματα δεν. Μη σε πιάνει πανικός, λίγο σπρόξιμο θέλουν, βάλε. Τα δικά μας τα παιδιά θέλουν σπρόξιμο. Μάζεμα θέλουνε. Σκετά γρήμια είναι στο σχολείο. Μιλάνε με στην τάξη, αντιμιλάνε στη δασκάλα. Ξέρεις τι είπε ο Χάρης όταν το ρώτησε πότε πέθανε ο Ιστινιανός? Δι. Λίγες μέρες πριν από την κηδεία του. Εδώ και τώρα γελάει. Όχι, ήταν αστείο τώρα, δεν μπορεί να πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τον κάνουμε κλόν τότε, το Χάρη το κλείσαμε. Γιατί όχι. Για τον Νικόλα, πες μου τι σκέφτεσαι, ακροβάτη, αντιματέρ, βοηθό συνταξιούχου, μήπως? Μια χαρά είναι τα παιδιά, μια χαρά είναι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ στην ηλικία τους έτσι ήμουνα. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, τώρα ησύχασα. Δηλαδή, κλείσε το φως, κοιμάμαι κιόλας. Καταλαβαίνω, συγγνώμη δηλαδή, δεν τα έχω καταφέρει μια χαρά. Την οικογένειά μου τη ζω αξιοπρεπώς. Πριν τα 40 έγραψα και το πρώτο μου βιβλίο. Γιατί είχες ταλέντο, το έγραψες γι' αυτό. Αλλά σαν πως και αυτό το εκμεταλλεύτηκες. Ένα βιβλίο έγραψες ίσα-ίσα για να αποδείξω ότι μπορείς. Και μετά τέλος. Κλείδωσες το ταλέντο στο σιρτάρι, πέταξες και το κλειδί. Να άρχισες πάλι. Δεν το πέταξα καθόλου το κλειδί. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσω να γράφω και το δεύτερο βιβλίο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται έμπνευση, συγκέντρωση.
Ύστερα στην πορεία να σου πω, με κέρδισε η τηλεόραση το σενάριο. Καλέ, μόνο σε κέρδισε, κάτω σε πάτησε. 10 χρόνια σε έχουν φάει σαπουνόπερες. Μην το υποτιμάς καθόλου το είδος. Η σαπουνόπερα είναι πολύ δύσκολη. Λίγοι στην Ελλάδα γράφουνε. Μην το συζητάς, η αποθέωση της τέχνης. Που να με πάρει ο διάολος. Ευχαριστώ, ρε Ρενιά, κουβεντιάσαμε για απόψε. Έλα, ρε Κωστάκο τώρα. Έλα, μην παρεξηγέσαι. Ζορισμένη είμαι κι εγώ. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι ζορισμένος. Έλα, βρε αγάπη μου, τα παιδιά μας έχουν καβαλήσει. Η οικοδομή στη δροσιά πλημμύρισε και το χειρότερο, Κωστάκι, πάει το τάπερ μου, το αγαπημένο, χάλασε. Το τάπερ. Τρομερό δράμα, ρε Ρενιά. Πώς αντέχεις με το τάπερ. Μου δώσες έμπνευση να γράψω το καινούριο μου βιβλίο. Να τώρα βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Το τάπερ, παιδί μου, είναι συμβολισμός. Είναι η τροφή και η φροντίδα που μπορώ να προσφέρω σαν μάνα στην οικογένειά μου. Πω, ανατρίχιασα, ρε παιδί μου. Μην Κωστάκο, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις μούτρα που ξέρεις ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα είμαστε μαλωμένοι. Εντάξει, μέτρα τα περάκια, να σε πάρει ο ύπνος. Κάνε και εκεί, σε παρακαλώ, πολύ σαν μέρα, βγάλε μου κογύρος. Κωστάκο μου. Να με πάρει ο διάολος. Να με πάρει ο διάολος. Έλα, ρε Νικολίνα, αγόρι μου, απλό είναι. Ναι. Έχεις 4 θείες. Ναι. Και η κάθε μία σου δίνει από 10 ευρώ. Ναι. Τι έχεις? Γενέθλια. Λοιπόν, ακούω. Το Βυζάντιο, επειδή είχε πολλούς... Βυζάντες. Τι Βυζάντες, παιδί μου. Πολλούς εχθρούς είχε. Και γι' αυτό το λόγο φρόντιζε να υπό... Γράφει. Μπράβο. Τι. Συν. Συν. Τι συν, ρε Χάρη. Συνθήκες. Η... Ειρήνης. Ειρήνης, μπράβο, ναι. Και... Και φιλίας. Ειρήνης και φιλίας. Ναι, και ο Άκα. Τι είναι αυτά που λες, ρε Σιχάρη. Συνθήκες ειρήνης και εμπορικής συνεργασίας. Λοιπόν, ξέρεις καμιά τέτοια συνθήκη να μου πεις? Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα. Ναι, ωραία. Μήπως θυμάσαι τότε πού υπογράφτηκε τέτοια συνθήκη? Κάτω-κάτω, εκεί που λέει υπογραφή. Τελείωσα μαζί σου, Χάρη. Πήγαινε να το διαβάσει και ξανά έλα. Μα ρε μαμά, το διάβασα! Τι λες, παιδί μου, δεν ξέρεις την τύφλα σου. Πώς θα πας αύριο σχολείο? Έχεις δίκιο, δεν θα πάω. Α, τέλεια, τη βρήκαμε τη λύση. Δεν θα πας σχολείο. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά αυτές τις μέρες. Μάλλον δεν θα ξαναπάω. Τέλεια ιδέα, παιδί μου. Και τι θα κάνεις? Θα έρχεσαι μαζί μου στην οικοδομή να κάνεις πυλοφορή? Τραγούδι πρέπει να κάνω, αλλά το σχολείο δεν μου αφήνει χρόνο. Ξέρεις τι έκανε ο Έμινεμ? Σταμάτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου. Γι' αυτό τον λένε Έμινεμ. Επειδή Έμινεμ στην ίδια τάξη καμιά 10 φορές. Κατάλαβες? Παρακαλώ. Έλα, Δάφνη μου. Εδώ χαζεύω τηλεόραση. Όχι, η Ρένια δεν είναι εδώ. Είναι μαζί σου. Κάνετε τη μελέτη για τη δροσιά. Όχι, βρε κουτό. Εκεί πέρα θα είναι. Για κοίτα καλύτερα. Στην κουζίνα πηγαίνει και την αράζει. Γεια. Κωστάκι, πρέπει να φτιάξουμε το φως στην είσοδο, παιδί μου. Σκοτώθηκα πάλι. Ναι, βρε αγάπη μου, με πιέζεις. Με ένα κατσαβίδι στο χέρι μου καημένο συνέχεια. Τι γίνεται, τα παιδιά? Πέσανε για ύπνο. Εσύ κουρασμένη φαίνεσαι. Κατάκοπη. Πρέπει να σε πρίξανε. Άσε, μωρέ, και είναι όλοι τους άσχετοι, δεν έχουν ιδέα. Το ξέρω, μου τα έλεγε η Δάφνη. Η Δάφνη? Ναι, μου λέει η καημένη ότι είναι μέχρι εδώ, λέει, γιατί δεν βρίσκει έναν άνθρωπο να την πάει αύριο στη δουλειά. Ναι. Τώρα μου τα έλεγε στο τηλέφωνο. Κώστα! Δεν πιστεύω να της είπες τίποτα για τη μελέτη στη δροσιά. Γιατί να μιλήσω ποτέ? Ρε Σικώστα, γιατί? Πού να ξέρω, βρε αγάπη μου, ότι δεν έπρεπε, αφού μαζί ήσασταν, υποτίθεται, και κάνατε τη μελέτη στη σπίτι της. Αυτό, παιδί μου, ήταν το αρχικό πλάνο, κατάλαβες? Άλλαξε. Δεν ξέρεις τι έκανε ο Τσιτσόνης. Τι? Την πέταξε έξω από τη δουλειά στη δροσιά. Τον νάτι μου. Γιατί έτσι? Και εμένα με ανάγκασε να την κάνω με τον Παπαδόγκονα, κατάλαβες? Και φοβάμαι ότι θα τη διώξει την κοπέλα εντελώς και από το γραφείο. Δεν ξέρω πώς να τη το πω, φοβάμαι με την πληγώσω. Πω τον παλιό Τσιτσόνη. Μου τη δίνει λοιπόν αυτός ο Τσιτσόνης που σε βάζει και λες ψέματα. Ρένια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Όταν λέμε ψέμα σε αγαπημένους ανθρώπους, είμαστε απαράδεκτοι. Ο χειρότερος υποκριτής δεν θα λέει. Κωστάκι, με έπιασες, δεν ήμουνα στη δροσιά. Και πού ήσουν, Ρένια? Τι? Τώρα τι θα δείξει την τσάντα μου? Κώστα, δεν το πιστεύω, θα μου κάνεις έλεγχο. Άστα, 2-3 κομμάτια πήρα μόνο, έλα. Χρειάζεσαι ψυχίατρο, Ρένια. Χρειάζεσαι ψυχίατρο, τι να πω. Ώρες θα προτιμούσα να με απατάς. Κωστάκι. Έλα, ρε αγαπούλα μου, τι είναι τώρα, κοιμήσου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, ρε Κωστάκι μου. Ρένια,
Μου έδωσε το λόγο σου, τελείωσε. Εντάξει, ήταν τελευταία φορά στο ορκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω. Έχεις αιμονή, αγάπη μου. Έχεις αιμονή με τα τάπερ. Δεν έχω αιμονή, δεν έχω αιμονή. Το τάπερ είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο του σπιτιού. Τύχη μου, βραδιάτικα. Βρε, Ρένια μου, το βουρτσάκι που έχουμε στη λεκάνη της τουαλέτας είναι ένα χρήσιμο αντικείμενο, δεν είναι? Ναι. Έχουμε σπίτι μας 100 βουρτσάκια τουαλέτας. Πιγκάλ τα λένε αυτά, πιγκάλ. 100 πιγκάλ. Ωραία, πες μου τώρα τι θες να κάνω. Να τα πετάξω. Πάει η καρδιά σου, καινούργια τάπερ να τα πετάξω. Να πετάξεις τουλάχιστον τα παλιά να τελειώνουμε. Μήπως να παίρναμε μερικά πιγκάλ. Παπά, παπά, παπά. Τι είναι, αγόρι μου? Τι είναι το πολύγαμο? Πολύγαμος εννοείς. Πολύγαμος. Πολύγαμος, αγάπη μου, είναι ο άντρας που παντρεύεται πολλές γυναίκες. Και έχουν πολλά παιδιά. Ε, βέβαια, κάνουν και παιδάκια. Και έχουν πολλές μαμάδες. Όχι, αγάπη μου, μάνα είναι μόνο μία. Κάθε παιδάκι έχει μία μανούλα. Τα παιδιά τουλάχιστον είναι πιστά. Εσύ, παπά, γιατί δεν έχεις άλλη γυναίκα? Έλα εδώ, έλα εδώ να σε εξηγήσω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σιγά, σιγά με τα παπούτσια. Γιατί, αγόρι μου, εμείς ζούμε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα απαγορεύεται η πολυγαμία. Κοινώς αν επιτρεπόταν, θα είχαμε μαζευτεί καμιά δεκαριά εδώ μέσα. Μπορώ να μιλήσω με το παιδί? Μα για ακούω και τι λες όμως. Ύστερα και να επιτρεπόταν η πολυγαμία, εγώ θα έπαιρνα μόνο τη μαμά σου. Γιατί τη μαμά την αγαπάω πολύ και δεν θέλω άλλη γυναίκα. Αυτό τώρα είναι πρόσφατη εξέλιξη, έτσι, γιατί παλιότερα ήθελες. Τι είναι αυτό τώρα, μου λες? Μάρθα Ντελαγιώργη, σου λέει τίποτα? Τι είναι Μάρθα Ντέλα? Είναι μια γυναίκα που έβγαινε ο μπαμπάς μαζί της όταν γνώρισε και εμένα, αγάπη μου. Και τι ήταν, πολύγαμος? Όχι, αγάπη μου. Πολύγαμος λέγεται ο άντρας που παντρεύεται και τις δύο γυναίκες. Αυτός που απλώς βγαίνει μαζί τους λέγεται ανέστητος και γουρούνι. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μπροστά στο παιδί. Γιατί ψέματα λέω? Που μου λέγες ότι κάνεις έρευνα για το καινούργιο σου βιβλίο και έτρεχες μαζί της στα πάρκα. Όχι, αλήθεια σου λέω. Και συγγνώμη δηλαδή, έρευνα για το βιβλίο μου έκανα. Και ποιο βιβλίο έγραψες, Κωστάκη, το Κάμα Σούτρα? Τι είναι το Κάμα Σούμα? Μέσα εδώ πέρα. Το Κάμα Σούμα, αγόρι μου, είναι στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά, όταν κάνουμε λογαριασμούς και στο τέλος λέμε κάμα με τη σούμα. Θα το δεχτώ. Άντε θα μου δείξεις επιτέλους τι είναι το πολύγαμο. Όχι, βρε. Όχι το πολύγαμο. Γεωμετρία κάνουμε. Το πολύγωνο είναι γεωμετρικό σχήμα. Α, πολύγωνο. Αυτό εδώ είναι. Καλά που δεν σε ρώτησε το παιδί τι είναι το μονόγαμο. Δεν θα ξέρεις τι να απαντήσεις. Λοιπόν, ρακοσυλέκτρια, λέγει, από πού θα αρχίσουμε να πετάμε? Δεν ξέρω. Κοίτα τι πως κάνει, σαν μπέμπα που θα τις πετάξω τις κούκλες. Άσε, αρχίζω να πετάω εγώ. Όχι, ρε Κωστάκη, αυτό. Από αυτό βρήκες να αρχίσεις. Ρένια, σε παρακαλώ. Άστο, Κώστα. Ρένια. Κώστα, άστο. Αγάπη μου, αυτό κοίταξε το. Έχει διαμερισματάκια. Και ξεχωρίστα φαγητά. Είναι πολύτιμο αυτό το τάπερ. Σε παρακαλώ. Μα ίδιο τάπερ αγόρασες προχθές. Ω, δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Είναι από την καινούργια συλλογή χειμώνας άνοιξη 2010 αυτό που πήρα. Άρα είναι ντεμοντεύρεκου. Το άκουμε που σου λέω είναι για πέταμα. Πάει αυτό. Αυτό εδώ τι το θέλεις? Αυτό, Κώστα, τι είσαι με τα καλά σου. Αυτό είναι γυάλινο για σουφλέ. Μπα, και αυτό τι είναι δηλαδή? Αυτό είναι το ίδιο του, αλλά πιο μικρό για λιγότερο σουφλέ, κατάλαβες? Γιατί δεν βάζεις λιγότερο σουφλέ εδώ μέσα? Άμα μου το πετάξεις, πώς θα βάλω σουφλέ μέσα? Ωραία, θα πετάξουμε το μικρό και θα κρατήσουμε αυτό εδώ το μεγάλο να βάζουμε και λίγο σουφλέ και πολύ σουφλέ. Άντε. Ναι. Κοίτα όμως τώρα, αν κρατήσουμε το μεγάλο, γιατί να μην βάλουμε? Τι ωραία. Μέσα το μικρό, να τα κρατήσουμε και τα δύο. Έλα, βρε Κώστα. Το ίδιο χώρο πιάνουν, αγάπη μου τώρα. Δεν είσαι μικρό, Κώστα. Αυτή είναι η γοητεία των τάπερ. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Προσπαθώ να πείσω τη μαμά να πετάξει κανένα τάπερ. Τώρα διάβαζα για τα πλαστικά σκεύη στην κουζίνα. Ας το καλό. Για λέγε τι διάβαζες. Έλεγε ότι η μακρά χρήση πλαστικών σκευών τα καθιστά ιδανικό ξενιστή για συρροή μικροβίων και παρασίτων. Ας το καλό. Οι νοικοκυρές τα χρησιμοποιούν για να φροντίσουν τους δικούς τους και τελικά τους σκοτώνουν αργά και επώδυνα. Και πού τα διάβασες αυτά, παιδί μου? Σε ένα site για την υγεία. Τόσα παιχνίδια υπάρχουν, αγάπη μου, στο ίντερνετ. Πονηρά site, στοιχήματα, πόκερ. Εσύ κάθισε και διαβάζεις για τα τάπερ. Για λέγει, τι άλλο έλεγε για τα τάπερ? Είναι πολύ βλαβερά. Ναι, βέβαια. Λέγονται παράλυση. Παράλυση. Σπασμούς. Τι έγινε, κυρά Ρένια? Καλά, παιδιά, μια χαρά. Τρωτέ. Θα κεράσουμε κάτι? Αμάν. Όχι, παστίτσιο.
Έλα, εγώ είμαι. Δεν μου λες. Τη σειρά με τα μεταλλικά την έχεις φέρει.